centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Προχωράμε σύμφωνα με οδηγίες, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, τι για την περασμένη εβδομάδα η έναρξη εξαμήνου είναι 5 δεκάτου. Μάλιστα. Την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου, επειδή δεν είχε τελειώσει η διαδικασία του μητρώου εκπαιδευτών, ναι, όπου έπρεπε να γίνουν αιτήσεις, να κατασταλάξουμε μετά τις ενστάσεις στους πίνακες, mm-hmm, και μετά να ζητήσουν να διδάξουν σε ποια ΙΕΚ θα διδάξουν, μας είχαν πει από το Υπουργείο ότι πρέπει να κάνουμε τμηματικά ενημερώσεις όλη τη βδομάδα, πράγμα το οποίο έγινε. Σε κάθε ειδικότητα, σε κάθε ειδικότητες, κάποιες ειδικότητες κάθε μέρα, κάναμε την ενημέρωση και είπαμε στα παιδιά ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε. Ποια μέρα δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των εκπαιδευτών, αλλά θα παρακολουθούν τη σελίδα του ΙΕΚ, όπου θα ανακοινώσουμε την έναρξη των μαθημάτων, θα δουν το πρόγραμμά τους και κανονικά θα έρθουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Ναι, να ρωτήσω το εξής, κάθε χρόνο έτσι γίνεται? Κάθε χρόνο έτσι γίνεται, πρώτη φορά όμως φέτος λειτουργεί το Μητρό. Δηλαδή ενώ πέρυσι κάναν αιτήσεις σε κάθε ΙΕΚ ξεχωριστά οι εκπαιδευτές και βλέπαμε εδώ ποιοι καθηγητές κάναν κλπ. Τώρα γίνεται ενιαίο Μητρό για όλη την Ελλάδα και μετά ζητάνε σε ποια περιοχή θέλουν να δουλέψουν και κατά περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας καθηγητής, κανένα τμήμα. Ναι, την Παρασκευή ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, μας στείλαν τους πίνακες. Μπορούσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με κάποιες ειδικότητες που είχαμε βρει τους καθηγητές, ναι, γιατί και η πρόσληψη των εκπαιδευτών έχει μια διαδικασία. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο τον πρώτο στον πίνακα, ας πούμε, σε κάποιο μάθημα, ναι, μέσα σε 3 ώρες να μας απαντήσει. Αν δεν απαντήσει σε 3 ώρες βγαίνει εκτός, να προχωρήσουμε μετά στον επόμενο παρακάτω. Καταλαβαίνετε ότι μια διαδικασία χρονοβόρα, αλλά από την άλλη τη μεριά κοιτάμε και φυλάμε και τα νότα μας, δεν θέλουμε ενστάσεις. Είναι και αυτό. Αν πάμε με ενστάσεις, καθυστερούμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν με συζήτηση, με τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπαιδευτές και με γρήγορα email, όταν δέχεται στέλνει αμέσως, προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Μας κάνει λίγο εντύπωση, επειδή υπάρχουν οι εκπαιδευτές, τους καλείτε και τους λέτε θα διδάξετε, μα αν δεν θέλει να διδάξει όλους, γιατί πάει κάνει την αίτηση? Ξέρετε ποιο είναι το λάθος που έχω παρατηρήσει, το λάθος πολλών εκπαιδευτών? Είναι πρώτος κάποιος και δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών να δηλώσει αυτό το μάθημα. Τώρα το πώς το δήλωσε δεν το ξέρω. Άρα λοιπόν είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε για να μην φάμε την ένσταση, να το πω έτσι απλά. Ακριβώς. Τελευταία χρονιά φέτος μην φάω και ενστάσεις. Μέχρι τώρα 10 χρόνια τουλάχιστον δεν είχαμε μια ένσταση. Α, η τελευταία χρονιά, κύριε Τζότζη. Τελευταία χρονιά, ναι. Αλήθεια. Τον Απρίλιο καταθέτω. Έχω κάνει τα 35 χρόνια που απαιτούνται, γεροί να είμαστε. Πω, μάλιστα. Η τελευταία χρονιά. Κλείνει κεφάλαιο μεγάλο. Υπάρχουν αντικαταστάτες, τουλάχιστον και οι 2 διευθυντές που έχουν, αν κάνουν αίτηση, ναι, για να πάρουν τη θέση, να συνεχίσουν. Αν είναι τελευταία σας χρονιά, κύριε Τζότζη. Είναι με εμπειρία χρόνων, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Φέτος όμως, με την ευκαιρία, μια και ήρθαμε στο ΙΕΚ, τι έχουμε φέτος, τι θα δούμε φέτος, τι τμήματα έχουμε και πόσα παιδιά? 8 καινούργιες ειδικότητες. Είναι 6 και από πέρυσι, 14 ειδικότητες, 15 τμήματα, γιατί το μαγειρικής είναι 2 ναι, τμήματα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε καινούργιες ειδικότητες. Παιδιά από πάλι έχουμε εκτός νομού, αυτό είναι θετικό, από το Αίγιο, από το Μεσολόγγιο, από το... Που έρχονται εδώ αυτοί γιατί? Από πού έρχονται? Γιατί οι ειδικότητες που βάζουμε είναι ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν πέραση, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία. Αυτά τα παιδιά που έχουν ακούσει καλά λόγια για το ΙΕΚ. Από τους αυτούς νομούς που είπατε, από πού είπατε ακριβώς έρχονται? Από πολύ... Αίγιο, από Μεσολόγγι, από Γενικά. Από πολύ μακριά. Γιατί, για ποιες σχολές έρχονται, για να καταλάβουμε? Μία σχολή είναι το φυσικό αέριο. Ένα τμήμα που έχουμε, την ειδικότητα του φυσικού αέριου. Αυτή τη ζήτησαν από εδώ, από τα Γενικά έδεσα, που θα περάσει και από εκεί.
Άλλη ειδικότητα είναι φωτογραφίας. Συνοδός βουνού. Το μόνο που δεν μπόρεσα να φτιάξουμε φέτος ήταν το δημοσιογραφίας. Δεν έχει πέραστο επάγγελμα. Αλήθεια λέτε κύριε Τζότζη. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτή η ειδικότητα, κάτι γνώμη μου εδώ, να υπάρξουν και άτομα. Σωστά, σωστά. Μπράβο. Αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Δεν υπήρξε καθόλου ούτε ένας. Είδαμε. Αλλά είναι ένα θέμα που το σκεφτόμαστε και εμείς. Πρώτα πρέπει να κάνουμε έρευνα αν υπάρχουν δημοσιογράφοι να μας να διδάξουν από σχολή δημοσιογραφία. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Κατάλαβα. Γιατί αυτό το αντιμετώπισε πέρυσι που το Λεμαϊδα. Ναι, έψαχνε ναι. να βρει καθηγητές από τη Θεσσαλονίκη. Και δεν μπορούσε να βρει. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αυτά κύριε είναι. Τζόζη, άρα κλείνω... μέσα στη βδομάδα, για να κλείσουμε, μέσα στη βδομάδα πιθανολογώ την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Την Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα. Μάλιστα. Την Πέμπτη θα έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα. Οπότε ναι. για μαθήματα πάμε μάλλον από εβδομάδα. Όχι, αν μπορέσουμε και την Πέμπτη. Και την Πέμπτη ακόμα μπορείτε να το... Εξαρτάται λίγο από τον COVID. Συνολικά πόσα παιδιά είναι σε όλες αυτές τις 15 360. Πόσα? 360. Είναι τεράστιος αριθμός. Κύριε Τζότζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένες 936.